ήταν μετά το τέλος της πορείας και αφού οι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει ειρηνικά, όταν ομάδα 300 περίπου αντιεξουσιαστών από την Ξάνθη, τις γύρω περιοχές και τη Θεσσαλονίκη επιχείρησε να σπάσει το μπλοκ της αστυνομίας και να κατευθυνθεί προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Οι αστυνομικές δυνάμεις ωστόσο δεν άφησαν την ομάδα να περάσει από την 28η Οκτωβρίου, ενώ ο δεύτερο μπλοκ επιχείρησε να ενεμβολήσει τους άνδρες του σώματος από την Ηρών, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Οπισθοχωρώντας, οι αντιεξουσιαστές άφηναν πίσω τους φωτιές που έσβηναν επιχειρηματίες. Στη συνέχεια, ακολουθούμενοι από την Ελλάδα κατευθύνθηκαν προς την κεντρική πλατεία, όπου κατέστρεψαν το ATM και τα γραφεία όπου στεγαζόταν η Eurobank. Ακολούθησαν οδομαχίες στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου με τις δημιουργίες στο ΜΑΤ που επιχείρησαν να τους αποθήσουν και ανταλλαγή πολλών μολότοφ και δακρυγόνων. Οι αντιεξουσιαστές έβαλαν φωτιά σε κάδους και πήραν τα τραπεζοκαθίσματα από καταστήματα της οδού, ενώ όλη η κεντρική οδός μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με καμένους κάδους και καπνογόνα. Οι αστυνομικές δυνάμεις επιχείρησαν να τους πλαγιοκοπήσουν από το Χατζηδάκιο, ενώ η ομάδα των αντιεξουσιαστών οπισθοχώρησε προς το Πολυτεχνείο βάζοντας φωτιά σε κάδους.